Αναστατροσιάς και υγιούς διασκέδασης για όλους τους δημότες αποτελεί το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. Κάθε μέρα δεκάδες συμπολίτες μας επιλέγουν τους χώρους του για να αθληθούν δωρεάν. Το κολυμβητήριο για το κοινό θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι και το Σάββατο, οπότε και αμέσως μετά μπαίνει σε φάση συντήρησης. Καταρχάς το κολυμβητήριο θα είναι ανοιχτό μέχρι το Σάββατο που μας έρχεται, 19 Εβδόμου. Μετά κλείνει για συντήρηση και ανοίγει όπως κάθε χρόνο στις 1 Σεπτεμβρίου. Θα λειτουργεί στην αρχή με τα προγράμματα τα οποία υπήρχαν και πέρυσι και με την ανάληψη της νέας δημοτικής αρχής θα βγουν νέα προγράμματα στο κολυμβητήριο όσο και στους υπολείπους χώρους που αρμοδιότητα του ευρύτερου Δήμου Κοζάνης. Επομένως, μέχρι το Σάββατο υπάρχει κοινό, θα λειτουργεί κανονικά, 11.30 με 2.30 το πρωί, 4 με 8 το Σάββατο το απόγευμα και το Σάββατο θα λειτουργήσει για τελευταία φορά και η μικρή πισίνα για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Για το κλειστό γυμναστήριο αλλά και για τον Στίβο, ο κύριος Τουράνης δίνει συμβουλές αλλά και τονίζει τις υποχρεώσεις του κοινού. Θα πρέπει να τηρούνται ορισμένοι κανόνες, οι οποίοι εξάλλου είναι και γραμμένοι στην είσοδο του Στίβου και στην είσοδο της εισόδου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου. Είναι γνωστό ότι μέχρι ώρα 7 γυμνάζονται αθλητές Στίβου του Φιλαθλητικού Σωματείου. Από εκεί και πέρα διατίθεται στο κοινό. Θα πρέπει το κοινό να τηρεί επακριβώς τις διαδρομές που πρέπει να κινείται, γιατί ανάλογα με τις δυνάμεις του κάθε πολίτη παίρνει και το ανάλογο κουλουάρ. Αυτό που θα πρέπει να δείξουν κατανόηση και να προσέξουν οι πολίτες μας είναι ότι δεν θα πρέπει να μπαίνουν μέσα με τα σκυλιά τους, δεν θα πρέπει να μπαίνουν μέσα με τα καροτσάκια των παιδιών και δεν θα πρέπει να μπαίνουν μέσα με τα ποδήλατα. Όσον αφορά το στρατιωτικό γήπεδο, είναι όλο το 24ωρο ανοιχτό. Μπορεί ο καθένας να πάει να γυμναστεί δωρεάν. Τα ίδια πράγματα όσον αφορά τη λειτουργία τόσο των γηπέδων όσο και των κλειστών γυμναστηρίων. Σήμερα είναι όλα σε κατάσταση συντήρησης και όλα μαζί θα λειτουργήσουν από τις 1 Σεπτεμβρίου, εκτός ιδιαίτερων περιπτώσεων.